Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Αιγαίο, στα παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Θεσσαλίας και Ανατολικής Θερεάς, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και μειωρινά της Θερεάς και της Θεσσαλίας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με χαμηλό υψόμετρο, αναμένεται από σήμερα, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου. Παράλληλα, θυελώδεις θα πνιούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα πελάγια, ενώ σημαντική πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία. Δεν φαίνεται κάτι για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, τουλάχιστον ως προς τα φαινόμενα, διότι σε γενικές γραμμές θα επικρατεί έτσι λίγες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες, και θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που θα καταλάβετε από σήμερα το μεσημεράκι προς απόγευμα και στη συνέχεια είναι η πτώση θερμοκρασίας, η σημαντική πτώση θερμοκρασίας, όπου για παράδειγμα η μέγιστη αύριο Τρίτη στην Καβάλα δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 και την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς, παρόλο που θα έχει ηλιοφάνεια την Πέμπτη για παράδειγμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μάλιστα νωρίς το πρωί της Πέμπτης οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές, ενδεχομένως και στους μείον 3, μείον 4 στην περιοχή της Καβάλας, μέσα στην πόλη, οπότε ας φανταστούμε και στα γύρω ορεινά ή μειωρινά τμήματα γενικά πώς θα είναι η κατάσταση. Πάντως, χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές θα διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από μείον 1 έως 9 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα, 6 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 9 έως 12 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 14 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 10 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 9 έως 13 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Κυρίως τα γεωγραφικά τμήματα που βλέπουν προς τη Βουλγαρία, της νομού Ξάνθης και στη Ροδόπη και σε περιοχές της Θράκης, αλλά μέχρι εκεί. Τις επόμενες μέρες κυρίως ξερόκριο θα επικρατήσει και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί. Τίποτα παραπάνω. Κύριος Καλιάνος συνεχίζει σε δηλώσεις του πως δεν εντοπίζεται κάτι ακραίο σε αυτό το κύμα χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ από το Σαββατοκύριακο ξεκινά και πάλι η άνοδος της θερμοκρασίας. Ακραία καιρικά φαινόμενα δεν θα έχει κάπου. Απλά την Τρίτη, αύριο για παράδειγμα, θα χιονίσει πρόσκαιρα προς το βράδυ στο Πήλιο, ακόμα και πάνω από τα 500-600 μέτρα, ή στην Εύβοια, στην Βόρεια Εύβοια, πάνω από τα 500-600 μέτρα. Και σε περιοχές της Πελοποννήσου πάνω από 700 με 800 μέτρα, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Τετάρτη θα είναι λίγο πιο πυκνές χιονοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Κεντρική Στερεά, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές, πάνω από τα 400-450 με 400 μέτρα. Και την Πέμπτη ουσιαστικά φεύγει το κύμα αυτό. Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι ελαφρώς θα βελτιωθεί ο καιρός, θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία λίγο. Επομένως, θα επανέλθουμε έτσι στις φυσιολογίες για την εποχή θερμοκρασίες. Μέχρι εκεί όμως, φαινόμενα δεν αναμένονται στην περιοχή.